Στα 52 της χρόνια έκανε το όνειρό της πραγματικότητα, να περάσει στο Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου. Ο λόγος για την Ελένη Καλομηρή από το Ηράκλειο, μητέρα δύο παιδιών, η οποία επέστρεψε για δύο χρόνια στα Θρανία του 4ου Εσπερινού Λυκείου. Έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις και αυτή τη φορά τα κατάφερε. Με παρότριση του συζύγου μου, που πάντα είναι συμπαραστάτης σε ό,τι και να κάνω και των παιδιών μου, με σκοπό να δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, ένα όνειρο ζωής. Είχε προηγηθεί παλαιότερα, είχα δώσει πάλι πανελλήνιες εξετάσεις, για λίγα μόρια δεν είχα μπει και αποφάσισα μετά την επιτυχία του παιδιού μου να κάνω πάλι αυτό το βήμα. Με την ελπίδα ότι θα πραγματοποιήσω το όνειρό μου, το οποίο ήταν να εισαχθώ στο Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης. Εγώ νιώθω πολύ όμορφα που τα έχω καταφέρει. Πίστευα σε μένα και ότι θα τα καταφέρω, στόχευσα, παρόλο τις δυσκολίες της χρονιάς και τα κατάφερα. Και τα δύο της παιδιά είναι φοιτητές στο Ρέθυμνο. Η κυρία Καλομήρη εργάζεται ως βρεφοκόμος, με τη χαρά για την επιτυχία της να είναι απερίγραπτη. Τα παιδιά μου είναι φοιτητές στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο. Τα παιδιά πάντα μου είχαν εμπιστοσύνη. Μου λένε, μαμά, είμαι σίγουρη και οι δύο για σας. Η κόρη μου μάλιστα μου έκανε μάθημα έκθεση και εγώ στόχευσα. Ήμουν σίγουρη για τον εαυτό μου, πάντα έχω αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνω. Το μήνυμα που στέλνω είναι ότι ονειρεύεσαι και ότι βάζεις στόχο με προσπάθεια, με αγάπη, με συνοδοιπόρους σωστούς στην οικογένειά σου και τα παιδιά σου, το καταφέρνεις. Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Αυτό είναι το μότο του 38χρονου Μανώλη Βρέζα, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, που αρίστευσε και κατάφερε να εισαχθεί στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο ΛΜΕΠΑ Ηρακλείου. 18.450 μόρια. Σωστά. Αλήθεια τώρα. Σωστά. Από το νυχτερινό ΕΠΑΛ. Καταρχάς, πείτε μου λίγο. Κάνατε όλη τη σειρά και βρεθήκατε στο νυχτερινό ΕΠΑΛ. Είχα παρακολουθήσει στο παρελθόν το τμήμα της ηλεκτρολογίας για δύο χρόνια. Φέτος παρακολούθησα το τμήμα των ηλεκτρονικών και έδωσα πανελλαδικές. Ήταν δύσκολο το ταξίδι. Ήταν πολύ δύσκολο, ναι. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχα να παλέψω μόνο με τον εαυτό μου. Ξέρετε, σε αυτή την ηλικία δεν έχεις αντιμέτωπο κάποιον άλλο εκτός από τον ίδιο τον εαυτό. Δεν έχεις να δώσεις λόγο ούτε σε γονείς, ούτε στην κοινωνία, ούτε σε κανέναν άλλο εκτός από τον ίδιο τον εαυτό. Αποφάσισε να φοιτήσει στο νυχτερινό ΕΠΑΛ με πολλούς σκόπους και θυσίες, προκειμένου να πετύχει τον στόχο του, με απότερο σκοπό να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στην οικογένειά του. Και τώρα πώς νιώθετε που θα είστε φοιτητής από το Σεπτέμβριο? Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα το διαχειριστώ, δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα στη σχολή. Και ουσιαστικά, επειδή εγώ εργάζομαι σαν ηλεκτρολόγος και σαν εγκαταστάτης συστημάτων ασφαλείας, θα με βοηθήσει και στη δουλειά μου και σίγουρα θα μου ανοίξει και άλλους ορίζοντες. Επαγγελματικά. Αυτό ήταν κυρίως αποθυμένο. Ήταν ότι το ήθελα. Αυτό που συνετέλεσε, ας πούμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επιτυχία ήταν η στήριξη που είχα από τους καθηγητές του σχολείου. Πείτε το αυτό. Φυσικά και θα το πω. Αισθάνομαι μια τεράστια ηθική υποχρέωση απέναντί τους.